πιο κοντά στον ουρεματικό στόχο για την αποκατάσταση τμήματος του παραθαλάσσιου τείχους του Ηρακλείου από τον κόλπο του Δερματά έως την πλατεία 18 Άγγλων βρίσκεται η Δημοτική Αρχή. Και όλα αυτά μετά την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης από την Υπουργό Πολιτισμού, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Δήμαρχο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Όλη. Για την υλοποίηση του έργου αναστήλωσης του παραθαλάσσιου τείχους από το λιμενικό περίπτερο προς τα ανατολικά μέχρι περίπου στον Πεντενάκι. Έτσι, αναμένεται να λυθεί ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τη στατική επάρκεια του μνημείου, που έχει πολύ έντονες φθορές από τον κυματισμό και υποσκαφές. Και μάλιστα, ένα τμήμα του έργου αναστήλωσης του παραθαλάσσιου τείχους περιλαμβάνει την ανατολική παριά ουσιαστικά του κόλπου του Δερματά. Όλη η περιοχή έχει πρόβλημα. Ο κυματισμός είναι πολύ βαρύς, με έντονες επιπτώσεις στις υποδομές. Αποτελεί προτεραιότητα η αποκατάσταση της παραθαλάσσιας ενετικής οχύρωσης, καθώς η κατάσταση διατήρησης του μνημείου λόγω της έκθεσής του στους φοδρούς κυματισμούς του κριτικού πελάγους επιδεινώνεται κάθε χειμώνα, με προοδευτική αύξηση του ποσοστού απώλειας της λιθεπένδυσής του και επιδείνωση των σπηλαιώσεων και υποσκαφών στη βάση του, δήλωσε η Λίνα Μενδώνη. Θα ήταν ένα μεγάλο παράδοξο μια τόσο μεγάλη προσπάθεια με έργα που έχουν φέρει πολύ κοντά το Μνημείο των Ενετικών Τείχων στους δημότες αλλά και στους επισκέπτες της πόλης, να είχαν πίσω τους μια εκκρεμότητα τόσο σοβαρή αναφορικά με τη δημόσια ασφάλεια και με την ύπαρξη του ίδιου του μνημείου σε ορισμένα σημεία. Τις τραγικές εικόνες στο παραθαλάσσιο τείχος ανέδειξε η Κρήτη TV στα τέλη του 2015. Τις εκτεταμένες υποσκαφές και τις φθορές χρόνων στο παραθαλάσσιο ενετικό τείχος από Κούλε μέχρι τον κόλπο του Δερματά είχε καταγράψει το επιστημονικό δυναμικό του Εργαστηρίου Παράκτειας Έρευνας του ΙΤΕ με επικεφαλής τον Νίκο Καμπάνη, σημειώνοντας ότι η θωράκισή τους έχει εξασθενήσει στη βάση τους. Το πρόβλημα της διάβρωσης είναι έντονο. Ένα σημείο είναι η υποσκαφή των τείχων σε πολλά σημεία, το οποίο δημιουργεί μια μακροπρόθεσμα, ίσως και μεσοπρόθεσμα κάποιο πρόβλημα, ίσως και κατάρρευση σε κάποια σημεία. Τώρα που έληξε το θέμα της προγραμματικής σύμβασης, μπορούμε να δημοπρατήσουμε αφού πάρουμε τη σχετική έγκριση από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης. Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι από ευρωπαϊκά κονδύλια, από το πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης. Επομένως, υπάρχει ικανό ποσό για να μπορέσουμε να τελειώσουμε το έργο.